Από νωρίς το πρωί, πάνω από 700 παιδιά της 5ης και 6ης Δημοτικού και άλλοι 200 μαθητές του γυμνασίου έβαλαν φτερά στα πόδια τους οργώνοντας την παλιά πόλη του Ρεθύμνου. Ο λόγος ήταν ένας, 23ο παιδικό και 5ο εφηβικό κυνήγι θησαυρού που φέτος διοργάνωσαν οι Μπουμπούνες. Έλα, βλέπω κυνηγούς να αγχώνονται και μ' αρέσει αυτό. Βλέπω γρήγορα πόδια, έξαψη στο βλέμμα και αγωνία. Έχετε βρει πολλούς γρίφους? Ναι, έχουμε βρει 13 γρίφους. Ναι, και πιστεύω ότι μπορεί να νικήσουμε. Θα είστε νικητές, λέτε? Ναι, δεν ξέρουμε. Είμαστε σίγουροι. Αλλά πάντως προσπαθούμε να μην τσεκωνόμαστε. Το διασκεδάζετε? Ναι. Πώς είναι το κυνήγι σήμερα? Από τους ζώδια. Έχετε μάθει κάτι για την πόλη μας? Ναι. Πολύ καλά. Θα είστε νικητές, λέτε? Το πιστεύω. Ναι, σίγουρα. Το διασκεδάζετε πάνω απ' όλα? Πάρα πολύ. Έχετε τρέξει σήμερα πολύ? Πάρα πολύ. Σε όλη την παλιά πόλη? Ναι. Τι λέει το puzzle, δύσκολο? Λιγάκι. Τα παιδιά έτρεξαν και έπαιξαν με την ψυχή τους, ενώ ακονίζοντας το μυαλό τους προσπάθησαν να βοηθήσουν τον Ονείριους να βρει αυτό που έχασε. Λίγο πριν το μεσημέρι, οι Ζόντιαξ από το δεύτερο δημοτικό αναδείχθηκαν νικητές του παιδικού κυνηγιού, δίδοντας τη σκυτάλη στο εφηβικό. Στην αρχή είχαμε κολλήσει τον τρίτο γρίφο, αλλά μετά είμαστε πολύ γρήγορα και είμαστε στο 13ο γρίφο και μας λείπουν δύο. Και μετά βρήκατε τους γρίφους όλους, ναι, πήρατε το παιχνίδι. Πάμε να βρούμε το θησαυρό. Η φετινή λογική της ομάδας μας είναι να απολαύσουν τα παιδιά ένα απλό κυνήγι και να παίξουν. Να ευχαριστηθούν, να μην τα επιβαρύνουμε με γνώσεις. Δάσκαλοι και γονείς των μικρών κυνηγών ήταν όλοι εκεί. Στην πλατεία Μικρασιατών και στα σοκάκια του Ιστορικού Κέντρου, μόνο σε ρόλο παρατηρητή και φυσικά για να καμαρώσουν τα παιδιά τους. Είναι κάτι το μοναδικό με πάρα πολλές παιδαγωγικές διαστάσεις και συνέπειες πάντα θετικές. Μαθαίνουν πράγματα, μαθαίνουν την πόλη τους, την περπατάνε, τη χαίρονται. Είναι ό,τι καλύτερο. Είναι πολύ οργανωμένο φέτος και έχει πολύ μεγαλύτερη συμμετοχή νομίζω από πέρυσι. Μείνουμε εμείς και στο παλιό πόλι και ξέρει το κοριτσάκι μας, ξέρει πιο πολύ πράγματα εδώ. Εντάξει. Μάλλον θα σας κάνει μάθημα στο σπίτι. Βέβαια, αυτό πρέπει να γίνει. Παίζει και το δικό σας παιδί? Ναι, ναι, παίζει. Ο παπάς βοηθάει εδώ? Όχι, ποτέ. Παλιός κυνηγός δεν βοηθάει ποτέ. Το επόμενο ραντεβού των μεγάλων αυτή τη φορά κυνηγών με το θησαυρό είναι το Σαββατοκύριακο 15 και 16 Φεβρουαρίου.